Okay. Λοιπόν, αν θέλετε, καταρχήν σας καλωσορίζω στα μαθήματα. Έτσι, εντάξει, είναι... θα έχουμε ωραία κατάσταση εδώ. Okay. Λοιπόν, πρώτο μάθημα, πρακτική αυτοσχεδιασμού, είναι όλο το θέμα και θα ασχοληθούμε με ματζόρε συγχορδίες, ματζόρε κλίμακες, ματζόρε αρμονία γενικότερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι να απομυθοποιήσουμε λίγο τα περί αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Ακούς μια αρμονική σειρά και ξεκινάς και παίζεις. Ακούς τον άλλο δίπλα και αρχίζει και παίζει και κατεβάζει παπάδες, ας πούμε. Και εσύ λες τώρα, εντάξει, πώς σκέφτεται αυτός, δηλαδή πώς έχει τη φρασιολογία, γιατί τα βιβλία που έχω και που διαβάζω μου λένε μεν να μελετήσω patterns, κλίμακες κλπ, αλλά δεν μου εξηγούν τον τρόπο. Είναι πολύ λίγα αυτά τα βοηθήματα, ας πούμε, που σου εξηγούν τον τρόπο να σκεφτείς. Παράδειγμα, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Patterns for Jazz, το οποίο είναι, εντάξει, πολύ καλό βιβλίο για να ξεκινήσει κανείς να μελετάει, και έχει, ξέρω εγώ, ένα pattern σε όλους τους τόνους. Ωραία, και πες ότι το μελέτησες. Και άλλο pattern, και άλλο pattern, και άλλο pattern. Πώς θα τα ενώνεις είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα πράγματα θα τα εξηγήσουμε εδώ και θα ξεκινήσουμε από τις τονικότητες που γράφονται τα κομμάτια και πάμε εμείς να αυτοσχεδιάσουμε πάνω. Βέβαια, υπάρχουν πολλά είδη μουσικής, υπάρχουν πολύ πιο σύγχρονα είδη, σημερινά είδη, που έχουν πολύ λίγα ακόρντα, ας πούμε ένα ακόρντο όλο-όλο, και εσύ μπορεί να βρίσκεις φρασιολογία και παίζεις πάνω σε μια συγχορδία. Αλλά υπάρχουν όμως και jazz είδη, που εκεί έχει βασιστεί όλο το σκηνικό, που είναι γεμάτα συγχορδίες. Περνάει δηλαδή μια συγχορδία μετά την άλλη και εσύ προσπαθείς να βρεις με ποιο τρόπο θα συνδέσεις τα ακόρντα. Το μάθημα έχει να κάνει με αυτή την οπτική, το πώς μπορούμε σιγά σιγά να περνάμε από το ένα ακόρντο στο άλλο, βρίσκοντας μια φρασιολογία. Θα υπάρχει και πράξη εδώ. Ξεκινάμε από τη ματζόρε αρμονία. Υπάρχουν δύο είδη αρμονίας, η ματζόρε αρμονία και η μινόρε αρμονία λεγόμενες. Δηλαδή, ό,τι αφορά τη ματζόρε σκάλα, θα μιλάμε εδώ πιο πολύ σε ντο, ντο ρε μι φα σο λα σι ντο, ας πούμε, ματζόρε σκάλα. Πιο πολύ ό,τι αφορά τη ματζόρε. Και μετά είναι η μινόρε αρμονία που αφορά τη μινόρε σκάλα, που ξεκινάει μέσα από τη ματζόρε. Είναι σχετική κλίμακα και αρμονία γενικότερα της ματζόρε. Έτσι είναι η δυτική μουσική, η μουσική που παίζουμε, που ξεκινάει από την κλασική μουσική μέχρι τώρα. Και βάσει αυτού του συστήματος θα μιλάμε. Δηλαδή δεν έχουμε σχέση πολύ με παραδοσιακά και τέτοια. Okay. Σχετικά με τη ματζόρε αρμονία λοιπόν, ξεκινάμε από τη ματζόρε σκάλα. Εδώ πέρα έχω ένα στο βίντεο τα πλήκτρα του πιάνου. Τα λευκά πλήκτρα είναι οι νότες της ματζόρε σκάλας. Εδώ πέρα σας δείχνω και τις νότες από ντο πάνω στο πεντάγραμμο. Οπότε μπορείτε να βλέπετε και τις νότες. Βέβαια αυτά για πολλούς είναι εντελώς... τα ξέρετε, ας πούμε. Είναι για πολύ αρχάριους, αλλά εγώ ξεκινάω και τα λέω. Οπότε, αυτό που θα εξετάσουμε σε πρώτη φάση είναι η κάθε νότα μία-μία της ματζόρε σκάλας, οι συγχορδίες που βγαίνουν από αυτή και οι κλίμακες που λέγονται τρόποι της ματζόρε. Έτσι. Okay. Εδώ πέρα έχω τη ματζόρε σκάλα, τις βαθμίδες, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη ή έβδομη, ξέρω εγώ. Και έτσι όπως γράφονται στα αγγλικά. Καλό είναι γενικά τις συγχορδίες να τις ξέρουμε έτσι όπως γράφονται στα αγγλικά. Το ντο δηλαδή, η πρώτη νότα, δεν είναι το A, είναι το C. Έτσι, C, D, E, F, G, A, B, C. Καλό είναι να ξέρουμε έτσι τις βαθμίδες και όχι ντο ρε μι φα σολ. Τα ξέρουμε και ντο ρε μι φα σολ και έτσι μιλάμε. Αλλά τα πιο πολλά βιβλία τις γράφουν τις συγχορδίες, ειδικά τα βιβλία της jazz και του αυτοσχεδιασμού γενικότερα, τις γράφουν τις συγχορδίες με αυτόν τον τρόπο. Okay. Το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι
είναι οι συγχορδίες που έρχονται, που βγαίνουν κατευθείαν από τη ματζόρε σκάλα. Υπάρχουν και συγχορδίες ενδιάμεσες, υπάρχουν και συγχορδίες δανεικές. Δανειζόμαστε δηλαδή από άλλες τονικότητες. Θα τα λέμε στην πορεία, αλλά επειδή θέλω έτσι να ξεκινήσουμε από κάπου κανονικά και παίζοντας, θα σας κάνω ένα demonstration γενικά για να δείτε πώς γίνεται σχετικά με τις ματζόρε, με τις συγχορδίες της ματζόρε σκάλας, και θα εξηγήσω στην πορεία. Ελπίζω να με βλέπετε. Μπορείτε να μου γράψετε στο chat αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Τσεκάρω τι γίνεται κι εγώ. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί εδώ πέρα τα μαθήματα και γενικά τις εκπομπές, αν εξοικειωθεί με το μέσο μαζί κι εμείς, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, σας το λέω. Okay, έχω ετοιμάσει για σας ένα σκηνικό τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ντο ματζόρε, η πρώτη βαθμίδα της ματζόρε σκάλας, τρίφωνη και τετράφωνη. Όταν λέμε τρίφωνη, εννοούμε ότι, όπως το λέει και η λέξη, έχει τρεις φωνές, δηλαδή την πρώτη, την τρίτη και την πέμπτη, και τετράφωνη την πρώτη, την τρίτη, την πέμπτη και την έβδομη. Και κάνω μία μικρή έτσι, αναφορά σε ότι είναι αρμονία. Η αρμονία αφορά τις νότες, όταν συνηχούν μαζί. Η μελωδία είναι μία σειρά από νότες που είναι μόνες τους, η μία μετά την άλλη, σε διαδοχική σειρά. Η αρμονία όμως αφορά τις νότες που συνηχούν. Γενικά, σαν κανόνας, οι πρώτες νότες μιας αρμονίας μέχρι και την οκτάβα, δηλαδή την επόμενη νότα ίδια μετά την τονική, προχωρούν ανατρίτες, αναδιαστήματα τρίτης. Εγώ σας έχω πει γενικά ότι χρειάζεται να ξέρετε βασικές αρχές της θεωρίας και της αρμονίας εδώ, για να μην κάθομαι και εξηγώ αυτό. Όμως, αν κάποιος θέλει να τα εξηγήσω, μπορεί να μου στέλνει μήνυμα ενδιάμεσα στο μαθήμα να το εξηγώ και θα σας συστήσω και κάποια βιβλία στην πορεία. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να ξέρουμε τα διαστήματα τρίτης ενδιάμεσα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, στη ματζόρε σκάλα, παίρνουμε νότες της κλίμακας. Δηλαδή, αν πάμε στην προηγούμενη κάρτα, ντο, ρε, μι, φα, σόλα, σι, ντο είναι οι νότες. Η πρώτη συγχορδία της ντο, δηλαδή, που είναι και η τονική, λέγεται τονική, είναι ντο, μι, σόλ, σι. Ντο, μι, σόλ, σι. Ανατρίτες δηλαδή, προχωρώντας, φτιάχνουμε συγχορδίες. Εδώ πέρα είναι έτοιμη μια συγχορδία, έχει τις πρώτες. Είναι η πρώτη συγχορδία, η τρίφωνη, και εδώ πέρα είναι με τρεις φωνές, και εδώ πέρα είναι τετράφωνη. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ θα ήθελα. Έχετε ένα άκουσμα εδώ μαζί με τον μπάσο. Αυτό το άκουσμα είναι ντο μι σολ. Οκ. Εδώ πέρα είναι μία-μία οι νότες. Εγώ θα αρχίσω να παίζω στην αρχή πάνω σε αυτή τη συγχορδία, χωρίς να κάνω κάτι. Εντάξει. Και έτσι θα σας δείξω ουσιαστικά πώς σκέφτομαι πάνω στην πρώτη συγχορδία. Λοιπόν, καταρχήν θα εξηγήσω κάτι, επειδή είναι για όλα τα όργανα το μάθημα, πριν ξεκινήσω να παίζω. Όλες τα παραδείγματά μας και λοιπά θα είναι στην ντο. Ντο κόνσερτ, δηλαδή πιάνα, κιθάρες, φλάουτα, και τρομπόνια και όσα όργανα είναι η ντο. Οι υπόλοιποι, όπως παράδειγμα το σαξόφωνο, το άλτο σαξόφωνο, που είναι μεταφερόμενο όργανο, θα πρέπει να κάνετε τη μεταφορά εσείς. Δηλαδή, για το άλτο σαξόφωνο θα πρέπει να παίζετε λα ματζόρε. Για το τενόρο σαξόφωνο που είναι σι μπεμόλ, θα πρέπει να παίξετε ρε ματζόρε. Πιο πολύ αυτά τα δύο, σι ύφεση και μη ύφεση, είναι τα πιο πολλά μεταφερόμενα, και οι τρομπέτες, ας πούμε. Αλλά τα παραδείγματα είναι σε ντο. Εγώ λοιπόν, εδώ με το άλτο σαξόφωνο αυτή τη στιγμή, παίζω λα ματζόρε. Δεν παίζω ντο, γιατί είναι μεταφερόμενο. Πρέπει να κατέβω δηλαδή μία μικρή τρίτη κάτω για να ακουστώ ίδια με την ντο. Το εξηγώ αυτό γιατί μήπως πάει κάποιος να παίξει άλτο και ακούει ντο ματζόρε και παίζει ντο και ακούγεται άλλο. Θα πρέπει αυτός που παίζει άλτο στα παραδείγματα εδώ να παίζει λα ματζόρε, και αυτός που παίζει τενόρο
ή τρομπέτα να παίζει ρε ματζορε. Οι υπόλοιποι είναι κόνσερτ. Οκ, συνεχίζω. Τώρα. Καταρχήν δεν έπαιξα ούτε μία χρωματική νότα. Όλες είναι ντο ματζόρε, ντο ρε μι φα σολα σι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, καταρχήν, αν καταλαβαίνουμε τα μέτρα, πού αλλάζουν τα μέτρα μέσα στο κομμάτι, ότι είναι εν, τιν, ταν, 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 ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έτσι το μέτρημα. Μας ενδιαφέρει στα πιο πολλά ισχυρά μέρη του μέτρου, δηλαδή στο ένα ή στο τρία, να πέφτουν νότες τη συγχορδία. Δηλαδή, αν παίζουμε, ξέρω εγώ, ντο ματζόρε κλίμακα, είναι ντο μι σολ. Μέχρι στιγμή είναι ντο μι σολ. Θα μπορούσε να είναι ντο μι σολ σι. Θα το κάνω σε λίγο. Οι νότες γενικά στα ισχυρά θα πρέπει να είναι ντο μι ή σολ. Οι υπόλοιπες νότες που περνάμε στα άλλα μέρη του μέτρου είναι οι ενδιάμεσες, δηλαδή ρε φαλά. Και πολλές φορές μπορεί να στεκόμαστε σε άλλη νότα, να μην είναι νότα της συγχορδίας, δηλαδή σε ισχυρό μέρος να είναι το λα, ξέρω εγώ, ή το ρε, ή το φα, και μετά έρχεται και πέφτει πάνω στη νότα της συγχορδίας, σαν να λύνεται, σαν να δίνει μια λύση. Εντάξει. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τη φρασιολογία και το ρυθμό που θα πρέπει να βρει ο καθένας στη φρασιολογία του. Παράδειγμα. Ξέρω εγώ, κλίμακά μου είναι αυτή. Εντάξει. Εγώ όμως μπορώ να κάνω. Πα. Τα 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 τα. Οπότε, άμα αρχίσω, ας πούμε, και δουλεύω το ρυθμό μου. Έτσι να βγάλω λίγο το. Το εφέ από το σαξόφωνο. Λίγο. Λίγο, εντάξει. Okay. Ο τρόπος λοιπόν που δουλεύω τη μελωδία μου και το ρυθμό μου, το μελωδικό μου ρυθμό, μου φτιάχνει πιο πολύ ακόμα το παίξιμο. Δηλαδή, θα ξανακάνω άλλο ένα demo και θα παίξω μόνο νότες της συγχορδίας, έτσι. Αυτή τη φορά κάτσε να αλλάξω και θα κάνω συγχορδίες εβδόμης. Δεν θα είναι τρίτης, δεν θα είναι τρίφωνες, θα είναι μαζί και το σι. Εντάξει. Είναι ντο μι σολ σι ντο, έτσι. Thank you.
βάλω λοιπόν και κάποιες νοτούλες ενδιάμεσα, μισό λεπτάκι γιατί δεν θέλω να κουνιέται το καμεράκι. Okay. Λοιπόν, ελπίζω να παίζουμε. Wow! Έχω και τον Γιώργο εδώ. Λοιπόν, αν βάλουμε κάποιες νοτούλες ενδιάμεσα, μπορούμε να φτιάξουμε μια ολόκληρη, μια κανονική μελωδική γραμμή πάνω σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Λα. Ακόμα δεν έχω πάει σε άλλες, τώρα είμαι ακόμα στην ντο. Οκ, και τώρα θα αρχίσω και θα παίξω πάλι πάνω στην ντο ματζόρε με την εβδομή της. Δηλαδή τώρα ακούμε ντο μι σολ σι, έτσι. Και θα βάλω ενδιάμεσες νότες. Δεν θα βάλω καμία χρωματική. Δεν θα παίξω τίποτα χρωματικό. Θα παίξω μόνο νότες της ντο ματζόρε. Ξαναλέω, αυτοί που παίζουν άλτο σαξόφωνο, τα παραδείγματα είναι στην ντο ματζόρε, αλλά εμείς παίζουμε τα άλτο στη λα ματζόρε, γιατί είμαστε μεταφερόμενα όργανα. Δηλαδή, όταν παίζει νότα ντο και το σαξόφωνο παίζει ντο, ακούγεται μία ύφεση. Πρέπει να κατέβει μία τρίτη κάτω για να ακουστεί ντο μαζί με το ντο κάτω το κανονικό. Άρα, αυτοί που είναι στα μη μπεμόλ όργανα θα βλέπουν ντο ματζόρε μεν, αλλά θα παίζουν λα ματζόρε. Αυτοί που είναι στα σι μπεμόλ όργανα, που είναι τρομπέτες, σαξόφωνα, θα ανεβαίνουν ένα τόνο πάνω. Θα παίζουν ρε ματζόρε. Εντάξει. Οι υπόλοιποι κόνσερτ. Δεν ξέρω ποιοι είναι μέσα τώρα, αλλά τα λέω για να τα ξέρετε. Άρα λοιπόν, εγώ στο άλτο μου τώρα παίζω λα ματζόρε. Δεν θα το ξαναπώ αυτό, δεν θα το λέω συνέχεια. Εγώ θα παίζω και τα παραδείγματα θα είναι στην ντο, γιατί είναι η μοναδική κλίμακα που είναι καθαρή και φαίνονται καθαρά οι αλλοιώσεις. Και ξαναλέω εδώ πέρα αυτό που είπα και στην αρχή, γιατί κάποιοι μπήκανε πριν από λίγο, ότι μελετώντας τα βιβλία, όπως παράδειγμα, ξαναλέω, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Patterns for Jazz, που είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι γενικά για να λύνεις, ας πούμε, δάχτυλα. Το οποίο έχει διάφορα patterns. Τι είναι το pattern? Ένα σχεδιασμός από νότες, δηλαδή μια σειρά από νότες. Μια φρασούλα. Και σου λέει, ξέρω εγώ, θα παίξεις αυτό σε όλους τους τόνους. Είναι στα γράφη στην αρχή και μετά από μόνο σου, από μνήμης, για να μάθεις να παίζεις και απ' έξω, τα παίζεις σε όλους τους τόνους. Εντάξει, τα μελετάς, αλλά αυτός δεν στο λέει ότι παίζοντας σε όλους τους τόνους θα μάθεις να αυτοσχεδιάζεις. Απλά σου λέει ότι πρέπει να λύσεις τα χέρια σου σε όλους τους τόνους, γιατί τα κομμάτια που παίζουμε δεν είναι γραμμένα ούτε όλα στην ντο ματζόρε, ούτε είναι όλα σε έναν τόνο. Είναι σε διάφορους τόνους. Άρα λοιπόν η φρασιολογία δεν είναι τίποτα άλλο από φράσεις οι οποίες μεταφέρονται από τόνο σε τόνο. Άρα τα χέρια πρέπει να είναι λυμμένα. Δηλαδή ο παίχτης πρέπει να ξέρει πολύ καλά τις κλίμακες παίζοντας, για να μπορεί με μεγάλη ταχύτητα την ώρα που παίζει να αλλάζει και να πηγαίνει από τη μία στην άλλη σύμφωνα με τη συγχορδία ή σύμφωνα πολλές φορές με αυτό που ακούει. Γιατί μην νομίζετε ότι όλοι, όταν αυτοσχεδιάζουν οι αυτοσχεδιαστές, πηγαίνουν μόνο με το μυαλό. Δηλαδή, παίζουν τι ακόρτα είναι για να παίξω, αλλιώς δεν μπορώ. Αυτό με τα χρόνια γίνεται βίωμα. Και αυτό το βίωμα λοιπόν σε φέρνει σε ένα ακουστικό. Σε μια ακουστική, έτσι, ευκολία. Δηλαδή, με το που ακούω το ακόρτο, ξέρω τι είναι, άρα πάω και παίζω. Δεν είναι απλά, δεν πάω απλά με ταυτή. Έχω γνώση λόγω της μελέτης, μέσα από τη μελέτη. Και αυτά όλα με τα χρόνια γίνονται ένα συνοθήλευμα που σε κάνουν με κλειστά μάτια να μπαίνεις και να παίζεις, ας πούμε. Βέβαια, δεν είναι και καλό να παίζεις εμπειροτεχνικά πάντα ή να παίζεις πάντα με ταυτή, γιατί δεν σε βγάζει πουθενά. Δηλαδή, δεν σου δίνει περιθώριο να φτιάξεις φρασιολογία. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζεις την αρμονία πρώτα και να απελευθερωθείς εκ των υστέρων, ώστε να δουλέψουν όλα μαζί αυτά που δουλεύουν και κάνουν ένα αυτοσχεδιασμό πολύ καλό. Στην προκειμένη περίπτωση, σε αυτή την πρακτική που κάνω τώρα ουσιαστικά, έχω την ντο ματζόρε σκάλα μόνο, τη συγχορδία, τη τετράφωνή της, δηλαδή ντο μι σολ σι, και θα παίξω και μόνο νότες της κλίμακας. Άρα δηλαδή το παίξιμο μου είναι διατονικό. Οι κλίμακες που ξεκινάνε από κάθε νότα της ματζόρε σκάλας ονομάζονται τρόποι. Εμείς τώρα, επειδή δεν παίζουμε άλλες νότες, παίζουμε ντο ματζόρε, αυτός ο τρόπος λέγεται ιωνικός. Δηλαδή, το όνομά του
στην αρμονία, στη θεωρία των τρόπων της μουσικής, είναι ιωνικός τρόπος. Θα τα ένα-ένα θα τα λέμε και στην πορεία. Λοιπόν, κάνω άλλη μια πρακτική. Το ματζόρε μεγάλης εβδόμης, όπως είναι το ακόρντο, μας το λέει εδώ, αυτή είναι και η σημειογραφία του. Ντο ματζόρε σκάλα, μόνο νότες της κλίμακας. Ωραία. Εντάξει, μου λες τώρα εσύ. Καλά παίζεις, αλλά πώς το κάνεις αυτό? Ξεκινάς πρώτα. Εγώ μπορεί να παίζω γρήγορα τώρα σχετικά. Μπορεί να ξεκινήσεις κάπως πιο αργά και να στοχεύεις νότες. Αυτό που μας ενδιαφέρει πριν προχωρήσουμε στις αλλαγές των ακόρτων, να μπορούμε να παίξουμε πάνω σε ένα ακόρτο. Δηλαδή η μελέτη δεν μπορεί ξαφνικά από εκεί που δεν ξέρεις τίποτα να αρχίσεις να παίζεις 2-5-1, 4-5-6, 1-6-2-5 κλπ. Και blues. Η μελέτη πρέπει να γίνεται για να μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που ακούς και να μπορεί να φύγουν τα χέρια σου. Είναι καλύτερα να γίνεται στην αρχή τουλάχιστον σε ένα-ένα ακόρντο. Τώρα έχουμε μόνο το ντο ματζόρε. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Έχω κατεβάσει την ταχύτητα, μπορώ να πάω πιο... Okay. Κλίμακα. Πέμπτη. Ρυθμός που βάζουμε στη μελωδία μας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή αν αρχίσω και παίζω, ξέρω εγώ, okay, το έκανα αυτό. Αν όμως κάνω, σε όλο το παίξιμο μόνο με την ντο ματζόρε. Δεν έχω παίξει τίποτα άλλο, μόνο νότες της κλίμακας. Τώρα θα μου πεις τώρα αυτό, εντάξει, ευκολάκι. Από εκεί όμως ξεκινάς. Μπορείς εσύ να με κάνεις, ξέρω εγώ, να μου δώσεις ένα ρυθμό μόνο με αυτό? Γιατί μετά όταν θα αρχίσουν οι αλλαγές, όπως παράδειγμα μπορώ να σας κάνω τώρα ένα πολύ σύντομο demonstration, που είναι, ξέρω εγώ, πρώτη βαθμίδα, τέταρτη βαθμίδα, πέμπτη, δεύτερη, πέμπτη, πρώτη.
Τέταρτη. Πέμπτη. Δεύτερη. Πέμπτη. Πρώτη. Εδώ βλέπετε και τις αλλαγές, έτσι. Okay, παίζω. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο δυνατός, πιο διατονικός μπορώ σε αυτή τη φάση, αλλά όταν αρχίσουν και αλλάζουν οι συγχορδίες, μετά το μυαλό δουλεύει με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί πρέπει να πηγαίνει από το ένα στο άλλο, από το ένα ακόρδο στο άλλο. Αν παίζεις συνέχεια, γιατί μπορεί να παίξεις και συνέχεια πάνω στο ένα, λέει ο άλλος παράδειγμα. Έχω ακούσει και αυτό. Λέει παράδειγμα, γιατί να... εφόσον είναι όλο εδώ ο ματζόρε το κομμάτι, γιατί να μην παίζω συνέχεια το ματζόρε και να αλλάζω και εγώ τα κόρτα. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Οι πιο πολλοί από αυτούς που προσπαθούν να αυτοσχεδιάσουν και έτσι δεν έχουν γνώσεις και έχουν καλό αυτοί και έχουν μελετήσει, αυτοσχεδιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή λέει το κομμάτι, ξέρω ότι είναι αυτό, λα, ωραία, όλα λα. Μπορείς να το πας μέχρι ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά όμως, αν δεν ακολουθείς τις αλλαγές, αν δεν κάνεις και εσύ δηλαδή τις αλλαγές που, που χρειάζονται όταν αλλάζουν τα κόρτα, κινδυνεύεις πρώτα-πρώτα να επαναλαμβάνεσαι συνέχεια και δεύτερον να μην ακούγεσαι έτσι όπως περιμένει όλος να ακούσει. Δηλαδή θα παίξει μετά δίπλα σου ένας άλλος που έχει μια φρασεολογία ή θα σε ακούσει ένας ακροατής που... ακούει, είναι εκπαιδευμένος και θα ακούει το συντοπαίξιμό σου και θα πει: τι παίζει τώρα, αυτός δεν παίζει τίποτα. Και θα είναι μόνο και μόνο επειδή εσύ δεν κάνεις τις αλλαγές. Ναι, μεν είσαι μέσα, αλλά δεν είσαι μέσα όσο πρέπει. Είσαι μέσα και έξω. Οπότε, ξεκινώντας από μία-μία συγχορδία, μετά πας στις δύο ή στις τρεις και προσπαθείς να είσαι όσο πιο μέσα μπορείς, και αυτό χρειάζεται. Έχεις ξεκινήσει με τη μελέτη του ρυθμού στη μία συγχορδία. Έχεις φτιάξει δηλαδή ρυθμικά το παίξιμό σου, που σημαίνει, ρυθμικά σημαίνει και τεχνικά. Παράδειγμα για τους εξωφωνήσεις, ας πούμε. Ας πούμε τα αξάνσου. Ο ρυθμός και η σταθερότητα που μπορείς να έχεις στο ρυθμό σου. Αυτό είναι τεχνικό θέμα, έτσι. Είναι η έξτρα μελέτη του οργανοπαίκτη. Μελετώντας λοιπόν στο ακόρτο και φτιάχνοντας το ρυθμό σου, στο δικό σου πάνω στο ένα, μετά αυτό το περνάς από το ένα στο άλλο και βρίσκοντας τις νότες. Μέχρι στιγμής είμαστε σε διατονικό τρόπο, έτσι. Δεν έχουμε πάει σε χρωματικά. Ούτε σε δανεισμούς συγχορδιών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι προς το παρόν η ματζόρε σκάλα. Okay. Θα προχωρήσουμε λίγο.